και Σμπαλτάκου η κυβέρνηση. Γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Είδαμε την εξέλιξη. Απόδειξη. Άρα, λοιπόν, για την κυβέρνηση. Υπάρχει. Μισό λεπτό. Και το λέω σε εσάς που εσείς έχετε κοντράρει. Μην αδικείτε τον εαυτό σας σε αυτό το θέμα. Τι θέλω να πω. Υπήρξαν πολλές δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφων σε ορισμένα κανάλια. Ο κύριος Μπαλτάκος το εξέφραζε σε κάθε άποψη, σε κάθε φορά μιλώντας με συναδέλφους του βουλευτές και συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να προσεγγίσετε τη Χρυσή Αυγή για ψηφοθυρία. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει λεχθεί. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω εκφράσει την πρώτη στιγμή την ανάποδη άποψη. Εγώ θέλω να πω στον κάθε νεοδημοκράτη, και ήταν ευκαιρία το χθεσινό βίντεο το καταλάβουν ακόμα περισσότερο, ότι εμείς ούτε είχαμε, ούτε έχουμε, ούτε μπορεί να έχουμε ποτέ στο μέλλον οποιοδήποτε είδους σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι σφοδρός αντίπαλός μας, διότι συγενόμαστε τον ολοκληρωτισμό και ό,τι εκπροσωπεί. Όσοι νεοδημοκράτες δυστυχώς τους βλέπουν έστω και με συμπάθεια, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ψάξτε δεν το. Έχουμε καμία σχέση με την Χρυσή Αυγή. Ψάξτε το. Συγενόμαστε. Ναι, αλλά προσέξτε. Όταν εκδηλώνεται αυτή η συμπάθεια και οι σχέσεις συγκοινωνούν δοχείων με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια σημαντικότατη θέση, πρέπει να το ψάξετε, κύριε Υπουργέ. Αυτό σας λέω τόση ώρα εγώ. Επαναλαμβάνω. Ξέρω, ο κύριος Βενιζέλος μιλάει για θύλακες. Επαναλαμβάνω για να το πάμε λίγο και να το κλείσουμε. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός τι του γίνεται. Ποιος είναι ο Μπαλτάκος, ποιος είναι ο Γεωργιάδης, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Πιο σημαντικό παρά για τον Μπαλτάκο. Το θέμα Μπαλτάκο έχει τελειώσει, δεν υπάρχει. Λυπούμε τον κύριο Μπαλτάκο, γιατί εγώ τον συμπαθώ τον κύριο Μπαλτάκο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει ενδιαφέρον. Έχει γράψει και ένα τρομερό βιβλίο, μάλλον δύο βιβλία. Το ένα είναι εξαιρετικά τρομερό για την αρχή Σπάρτη. Δεν είναι ένα σήμαντο πρόσωπο, αλλά έκανε μια τρομακτική ανοησία. Και εξέθεσε τον εαυτό του ανεπανόρθωτα. Έφυγε, πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε περαιτέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί και τώρα δεν θα μας πείσει ούτε και πείσει για το αντίθετο. Ναι. Μια συζήτηση και εγώ κάνουμε απλά. Δεν ξέρω, εδώ γιατί έχω υποχρεώσει την Προεδρία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.